κάνουμε μια πανδημία που δεν ξέρω πώς εξελίσσεται. Βήμα-βήμα, όπως χρειάζεται. Το πώς θα ανοίξουν. Τι, δεν το ξέρουν. Ναι, για να το προσαρμόσουν όλο αυτό. Όχι, δεν το ξέρει το κράτος. Τι ναι, αλλά δεν το ξέρει το κράτος. Για να εκπαιδευτεί το προσωπικό, γιατί του ζητάει πιστοποιητικά να ανοίξουν. Το προσωπικό τώρα απλά τα χέρια. Μα για να ανοίξει πρέπει να υπάρχει διαχείριση κρουσμάτων, πιστοποιητικά των εργαζομένων. Αυτά θέλουν να πάμε να δούμε το. Αυτά δεν θέλουν κανένα χρόνο, γίνονται αμέσως. Γιατί έχουμε ήδη εκπαιδευτεί από το θέμα της καραντίνας. Δεν βγήκαμε ξαφνικά. Εκπαιδευόμαστε από το Φεβρουάριο. Τώρα εντάξει. Δεν έχουν δίκιο σε αυτό. Δεν έχουν δίκιο. Δίκιο έχουν στο ότι πρέπει να ενισχυθούν και να τους φροντίσει η πολιτεία στο οικονομικό επίπεδο. Εντάξει, αυτό το καταλαβαίνω. Αλλά τώρα που βγήκε τελευταία στιγμή. Τα... Ναι. Αυτό και είναι το θέμα. Αλλά και για τους εργαζόμενους. Να ενισχυθεί η εργασία. Γιατί υπάρχουν εργαζόμενοι εκεί οι οποίοι θα υποφέρουν. Βέβαια. Και ενδεχομένως θα βιάσουν και ποτέ δουλειά. Βέβαιος. Για να δούμε το βίντεο. Παναγιώτης Μπέτης δέχεται τις πρώτες τηλεφωνικές κρατήσεις από το εξωτερικό. Είναι τουρίστες από τη Γερμανία οι οποίοι όπως κάθε χρόνο θα απολαύσουν τις διακοπές στην Ελλάδα παρά τους περιορισμούς και τα αυστηρά μέτρα. Έρχονται κρατήσεις που είναι και από τα Βαλκάνια, έρχονται κρατήσεις που είναι και από την Γερμανία έχουν έρθει. Θα ανοίξουμε με 3 δωμάτια. Μεθαύριο γίνονται 4, μετά γίνονται 5. Πολλοί τουρίστες που έχουν ήδη κάνει κράτηση στο συγκεκριμένο ξενοδοχείο έχουν επιλέξει το συγκεκριμένο δωμάτιο προκειμένου να έχουν θέα την Ακρόπολη όταν απολαμβάνουν με ασφάλεια το πρωινό τους στο μπαλκόνι. Δεν θα σερβίρουμε με μπουφέ. Θα τους έχουμε αλακάρτ, θα τους έχουμε μεγάλη ποικιλία και θα τους έχουμε και room service. Το ξενοδοχείο έχει εξ ολοκλήρου απολιμανθεί. Οι πελάτες θα θερμομετρούνται, ενώ και οι βαλίτσες τους το αποστηρώνονται με αντισηπτικά. Μεγάλη βαρύτητα θα δοθεί στον καθαρισμό των υπνοδωματίων και του μπάνιου. Μόλις κάποιος πελάτης αναχωρήσει από το ξενοδοχείο, η πρώτη δουλειά του προσωπικού είναι να αποστηρώσει το χώρο του υπνοδωματίου με ατμοκαθαριστή, ώστε να μπει ο επόμενος επισκέπτης. Με αγωνία περιμένουν τις ανακοινώσεις της κυβέρνησης οι εργαζόμενοι στα τουριστικά γραφεία, οι οποίοι ήδη τηρούν τα μέτρα προστασίας και υγιεινής. Ακούω και εγώ διάφορα από εδώ για τα plexiglass που θα πρέπει να έχει πίσω ο οδηγός, αλλά μέχρι τώρα δεν έχει ανακοινωθεί επίσημα το τι θα πρέπει να κάνουμε στα αυτοκίνητά μας. Εμείς από μόνοι μας έχουμε κάνει τηλεαπολύμανση. Ο Νεκτάριος Κατσιγιάννης απασχολεί 27 οδηγούς, οι οποίοι δεν γνωρίζουν εάν και πότε θα επιστρέψουν στην εργασία τους. Αυτό με την απολύμανση είναι ένα θεματάκι το οποίο πρέπει να το δούμε, γιατί τι απολύμανση κάνει. Δεν υπάρχει... Το βλέπω και με τους δημάρχους που έχουν λησάξει. Γιατί θα μου πεις θέλει ψήφους, εντάξει, αλλά τι απολύμανση κάνει, τι υγρό είναι αυτό που απολυμμένει, ας πούμε, χλωρίνη. Δεν ξέρω αν είναι χλωρίνη. Διάλειμμα χλωρίνη. Αυτά τα διαπροβληματικά. Καθαρισμό είναι. Όχι, το θέμα είναι ότι εντάξει, στα δάπεδα και αυτά έχει τα καθαριστικά και αυτά. Τώρα τα υπόλοιπα υφάσματα. Με τον ατμό, γι' αυτό λέμε τον ατμό καθαρισμό. Μα θεωρητικά έχει προβλεφθεί ότι ο κορονοϊός σκοτώνεται με συγκεκριμένη θερμοκρασία του. Εγώ δεν καταλαβαίνω που μπαίνουν κάθε λέει κάναμε απολύμανση. Απολύμανση. Και αφού μπαίνει ο άλλο με τα χέρια κουμπάει, γι' αυτό. Σκεφτείτε και στα σχολεία ακόμα και από σήμερα στα διαλύματα θα μπαίνουν μέσα οι. Είναι δωρονάδωρο, παιδί μου, αυτό τώρα. Δεν ξέρω, είναι σοβαρά. Είμαι μια αισιόδοξη. Αυτά τα κάνουν οι δήμαρχοι για τη σούπα. Εντάξει, έχει το δείχνει μια ευαισθησία. Κάνα ψήφο. Αν δεν τηρεί αυτά που πρέπει ο καθένας, ναι, δεν έχει νόημα. Αυτό λοιπόν το σύνορα. Βεβαίως, άμα αν ο καθένας θα τηρεί, δεν χρειάζεται καν απολύμανση. Έκανες απολύμανση εσύ. Πήρες στην ψεκαστήρα και έκανες απολύμανση. Μάλιστα. Συγχαρητήρια. Μπαίνω εγώ που έχω τον ιό. Τα χέρια του βήχω κάνω. Ποια απολύμανση. Ναι, η απολύμανση δεν κρατάει. Δεν κρατάει εσά. Καθαρισμό είναι αυτό, δεν είναι απολύμανση. Εντάξει, καθαρίζει το περιβάλλον, το καταλαβαίνω. Εντάξει, αλλά τι απολύμανση. Τι γρό είναι αυτό που απολυμμένη, που σκοτώνει, δηλαδή τον κορονοϊό και το ξέρω εγώ. Ελάτε κύριε Πρόεδρε, καλημέρα. Ο πρόεδρο των ξενοδόχων Ελλάδο, ο κύριο Στάσιο. Καλημέρα κύριε Πρόεδρε. Καλή σα μέρα, ευχαριστώ για την πρόσκληση. Ναι, πού είμαστε τώρα, τι κάνουμε, τι γίνεται, τι περιμένουμε.